αντιμετωπίζει ο αγροτικός και εκτινοτροφικός κόσμος στο προηγούμενο ζωντανό και κυρίως το θέμα που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα και είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Μάσκ, φίλες και φίλοι, και τα όσα προωθεί σε επίπεδο αλλαγής στην κοινωνία με την νέα τεχνολογία που καλπάζει. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, όπως το ίδιο είναι και ο Τραμπ και ο Πούτιν. Δηλαδή, στο προσκήνιο των πραγμάτων που μπορούμε να δούμε και μέσω θεωρητική φορά έχουμε αναδείξει εκπομπές, έχει και αυτό ένα υπόβαθρο και ένα στυλάκι και πράγματα που τον συσχετίζουν με πράγματα και καταστάσεις που είναι καταστάσεις και τα σαλόνια της νέας τάξης πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Πούτιν, το ίδιο συμβαίνει και με τον Τραμπ, όλα αυτά που αναδεικνύουμε. Βέβαια, υπήρξε μια εξέλιξη άσχετη τώρα από τα όσα αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ. Ο Elon Musk λοιπόν είπε κάποια πράγματα σε σχέση με την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ για την Kamala Harris. Αυτή βέβαια λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναδειχθούμε η πρώτη δύναμη απέναντι στον Τραμπ. Και απλώς για παράφραση, διακομόδηση των όσων αναφέρονται σε αυτό, αλλά για πλήρη αποδόμηση. Δηλαδή ότι ουσιαστικά το αναπαρήγαγε το σπό το Elon Musk και της ασκεί δρυμία κριτική, ας πούμε, στη ρητορική του Τραμπ σε αυτό το προσκήνιο των πραγμάτων. Okay. Όμως, όπως είπα, υπάρχουν πράγματα τα οποία τους κάνουν εκεί που λες ότι είναι, ξέρουμε και για την Neuralink, τα τσιπάκια, τα όσα προωθεί η εταιρεία του σε σχέση με τον ανθρώπινο εγκέφαλο για να θεραπευθούν αρρώστια. Πάμε στην κυρία Σαλαμανούδη για να δούμε τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας κύριε Παπίδη, καλησπέρα στους ακροατές. Να πούμε για την πρώτα. Για τη θέση του... Μετά θα πούμε για την αντίδραση του ιδρυτή της εξωπολιτικής σε όλα αυτά. Δηλαδή, ποια είναι η θέση τους αυτά τα ανθρωποειδή. Στον κόσμο της τεχνολογίας, η Τέσλα προχωράει με γοργά βήματα προς το μέλλον ή μάλλον προς το 2026. Με τα ανθρωποειδή ρομπότς να είναι έτοιμα να βγουν από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και να περπατήσουν ανάμεσά μας. Ο Elon Musk, ο άνθρωπος που έχει την τάση να κάνει τις πιο τολμηρές προβλέψεις, δηλώνει ότι τα ρομπότ της Tesla εγκέφαλα, έχαναν μυαλό, missing a brain, αναφέρει για τα προηγούμενα. Με τη Honda και την Boston Dynamics. Και ενώ οι εταιρείες αυτές ετοιμάζονται για την επόμενη εργατική επανάσταση, οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε αν θα πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε ρομποτική γλώσσα ή αν πρέπει να ετοιμάσουμε τα σπίτια μας για τους νέους συγκατοίκους μας, εισαγωγικά. Αστευόμαστε βέβαια. Ίσως η Tesla να προσφέρει μαθήματα επικοινωνίας με ρομπότ στο μέλλον ή ίσως απλά να πρέπει να ελπίζουμε ότι τα ρομπότ δεν θα αποφασίσουν να κάνουν απεργία για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ανθρωποειδή λοιπόν ρομπότ, τα πλάσματα που έχουν κάνει την εμφάνιση, που έχουν την εμφάνιση του Iron Man, αλλά καρδιά ενός USB stick. Τα ανθρωποειδή ρομπότ, αυτά τα εκπληκτικά μηχανήματα που μοιάζουν με εμάς, αλλά χωρίς την ανάγκη να πίνουν καφέ το πρωί, έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορους τομείς. Από την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση, όπως το ρομπότ Αμέκα και το ρόμπο C2, μιμούνται ανθρώπινες εκφράσεις και κινήσεις μέχρι την υγεία, όπου ρομπότ όπως η Σοφία μπορούν να συμμετέχουν σε συνέδρια και να αναλύουν ηθικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν στην ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών, δείχνοντας την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο σε πιο προσωπικό επίπεδο. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πιο κλασικές χρήσεις, όπως βοήθεια σε επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες εργασίες που μπορεί να κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη ή τουλάχιστον να μας δώσουν κάτι πιο ενδιαφέρον να παρακολουθούμε από τα παράθυρα των γραφείων μας, αν αστειεύεται ο συγγραφέας του άρθρου. Αλλά ας είμαστε, λέει, ειλικρινείς, όλοι περιμένουμε τη στιγμή που ένα ρομπότ θα μας εξυπηρετεί και θα μας φέρει τον καφέ στο κρεβάτι το πρωί. Η σύγκληση λοιπόν των ανθρωποειδών ρομπότ με τη βιολογία είναι ένας τομέας που γνωρίζει εντυπωσιακή πρόοδο, με την τεχνολογία να προσπαθεί να μιμηθεί όλο και πιο πιστά τις ανθρώπινες λειτουργίες και εμφανίσεις. Mm-hmm. Πρόσφατα σε ρομπότ και να προσφέρει υφήμα αλλακού δέρματος, να γίνει αυτοαποκατάσταση στις ευλάβες, ακόμη και
να απόθεση νερού να μην προσβάλλεται από το νερό. Αυτή η καινοτομία ανοίγει νέους δρόμους για την αύξηση της κινητικότητας στο ρομπότ, τη δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης και την ανίχνευση, προσεγγίζοντας τις φυσικές ιδιότητες του ανθρώπινου δέρματος. Επιπλέον, η βιοϊβρητική ρομποτική που συνδυάζει μηχανολογία και βιολογία εξερευνά τη δημιουργία ρομπότ που κινούνται με βάση τη συσπάση μυϊκού ιστού και προσφέρουν μια πιο φυσική κίνηση. Αυτές οι προσπάθειες δείχνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να προσεγγίσει τη βιολογία όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στη λειτουργικότητα, προσφέροντας νέες δυνατότητες στα ανθρωποειδή ρομπότ. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα εποχή όπου τα ρομπότ θα είναι πιο ομοιόμορφα ενσωματωμένα στην καθημερινή ζωή, με την ικανότητα να αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους με φυσικό και οικείο τρόπο. Το δημοσίευμα λοιπόν, το οποίο θα αναφέρουμε, στο οποίο απαντάει ο ιδρυτής της εξωπολιτικής, αναφέρει τα εξής. Η Tesla, η γνωστή εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα έχει ανθρωποειδή ρομπότ για εσωτερική χρήση το 2025, και το 2026 η εταιρεία στοχεύει να ξεκινήσει μαζική παραγωγή. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε δημοσίωση τιτιβίσματα στο X, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Elon Musk, που είναι και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Την επόμενη χρονιά η Tesla θα έχει πραγματικά χρήσιμα ανθρωποειδή ρομπότ, διαθέσιμα σε μικρές ποσότητες, σε μικρούς αριθμούς για εσωτερική χρήση της Tesla, με τη μαζική παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει για άλλες εταιρείες το 2026, γράφει ο Μάσκ στο λογαριασμό του. Ο κατασκευαστής λοιπόν ηλεκτρικών οχημάτων Tesla σχεδιάζει να εισαγάγει ανθρωποειδή ρομπότ για εσωτερικούς σκοπούς από το επόμενο έτος, με σχέδια για ευρύτερη παραγωγή έως το 2026. Δημοσιεύοντας την Δευτέρα τώρα της προάλλης, ο Μάσκ είπε ότι τα ρομπότ θα είναι σε χαμηλούς αριθμούς και υπάρχει ελπίδα για υψηλότερη παραγωγή, έτσι για άλλες εταιρείες το 2026 μαζικά θα παράγονται. Η ανακοίνωση έρχεται αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε τον Απρίλιο ότι το ρομπότ Tesla Optimus θα είναι σε θέση να εκτελεί εργοστασιακές εργασίες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και θα μπορούσε να είναι έτοιμο προς πώληση μέχρι το τέλος του 25. Η Tesla αποκάλυψε για πρώτη φορά σχέδια για εργασία σε ανθρωποειδή ρομπότ το 2021 σε εκδήλωση για την ημέρα AI. Ένα χρόνο αργότερα η εταιρεία παρουσίασε το Optimus, που ονομάστηκε Bumblebee, λέγοντας ότι το αναμενόμενο κόστος του θα είναι μικρότερο από ένα αυτοκίνητο Tesla και ότι θα κατασκευαζόταν σε μεγάλους αριθμούς. Ο Musk είπε τότε ότι πολλά ρομπότ που ήρθαν πριν από τον bot της Tesla έχαναν εγκέφαλο. Δεν είχαν, αυτό που αναφέρουμε, δεν είχαν την ευφυΐα να περιηγηθούν στον κόσμο μόνα τους. Είπε ότι το Optimus θα είναι ένα εξαιρετικά ικανό ρομπότ με λογική τιμή κάτω από τα 20.000 δολάρια. Το Optimus θα είναι απίστευτο σε 5 ή 10 χρόνια και θα είναι σαν να προκαλεί το νου μας, ισχυρίστηκε ο Μάσκ. Αποκαλύπτει αυτά τα ανθρωποειδή ρομπότ θα είναι φτιαγμένα για να μοιάζουν και να ενεργούν σαν άνθρωποι, μιμούμενα τις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις. Αρκετές εταιρείες, περιλαμβανομένες της ιαπωνικής Honda και της Hyundai Motors Boston Dynamics, έχουν στοιχηματίσει σε ανθρωποειδή ρομπότ για να καλύψουν πιθανές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε ορισμένες βιομηχανίες, εκτελώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες που μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνες ή κουραστικές. Ο Μάσκ έχει πει προηγουμένως ότι πωλήσεις ρομπότ θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης της Tesla από τα άλλα τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αυτοκινήτων της. Με αξία 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 23, η παγκόσμια αγορά ανθρωποειδών ρομπότ προβλέπεται να εκτιναχθεί σε περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 5 χρόνια, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Markets and Markets. Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους αποκαλύφθηκε ότι δύο ανθρωποειδή ρομπότ, Optimus, εργάζονται ήδη αυτόνομα σε ένα από τα εργοστάσια της Tesla, μετά την ανακοίνωση ότι ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε φάση εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας εικονική πραγματικότητα και τηλεχειριστήριο.
Δύο ρομπότ λοιπόν Optimus αναπτύχθηκαν για να εκτελούν εργασία στο εργοστάσιο αυτόνομα, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας στο δίκτυο X. Το 22 ο ίδιος ο Musk εξέφρασε ότι είπε, ανέφερε ότι το ανθρωποειδές πρόγραμμα ρομπότ της Tesla θα μπορούσε να γίνει προτεραιότητα για την εταιρεία. Οι τελευταίες καινοτομίες του Optimus Gen 2 που παρουσιάστηκαν το Δεκέμβριο του 2023 περιλαμβάνουν βελτιωμένους αισθητήρες και ενεργοποιητές που το επιτρέπουν να κινείται 30% πιο γρήγορα από το προκάτοχό του. Ομοίως ο δισεκατομμυριούχος πρόβλεψε τον Μάιο του τρέχοντος έτους σε συνέδριο ότι του 22 νομίζω πρόβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη AI θα ξεπεράσει σύντομα Ναι, θα ξεπεράσει σύντομα την ανθρώπινη νοημοσύνη, αυτό είναι το βασικό, και θα γίνει τόσο πανταχού παρούσα που η βιολογική νοημοσύνη θα είναι λιγότερο από 1%, αναφέρει. Η βιολογική νοημοσύνη μπορεί να χρησιμεύσει ως εφεδρικό, ως buffer νοημοσύνης. Αλλά σε ποσοστιαία βάση σχεδόν όλη η νοημοσύνη θα είναι ψηφιακή, είχε πει. Ναι. Ο Elon Musk λέει ότι τελικά το ποσοστό νοημοσύνης που είναι βιολογικό θα είναι μικρότερο από 1% λόγω της πρόοδου στην τεχνητή νοημοσύνη. Όταν αναφέρεται στη βιολογική νοημοσύνη ως εφεδρικό ή buffer, εννοεί ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος ασφαλιστικού δικτύου ή υποστηρικτικού συστήματος για την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανθρώπινη νοημοσύνη θα μπορούσε να παρέχει πρόσθετη επιβεβαίωση ή να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις που η τεχνητή νοημοσύνη αδυνατεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ή με ασφάλεια. Αυτά, επίσης, το Παγκόσμιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Μίλκεν το Μάιο του 24 είχε αναφέρει αυτό ακριβώς, ότι είναι γνωστός βέβαια έτσι με τις εταιρείες του SpaceX και Neuralink και είχε εκφράσει την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη στο άμεσο μέλλον. Και στην ομιλία του, στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Μίλκεν, πρόβλεψε ακριβώς αυτό, ότι η ψηφιακή νοημοσύνη θα αποτελέσει σχεδόν το σύνολο της νοημοσύνης στον κόσμο, με τη βιολογική νοημοσύνη να αποτελεί λιγότερο από το 1%. Και αυτή η προοπτική έχει προκαλέσει συζητήσεις για το μέλλον της ανθρώπινης εργασίας, της κοινωνίας και της ηθικής στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι έχω δύσκολα βρίσκεται αυτό το βίντεο του ναι. YouTube και έχω στείλει κάποιες φωτό έτσι που είναι, κάνει αυτές τις δηλώσεις. Ναι, τις έχω, θα τις δείξω τώρα. Ο Μάσκ λοιπόν λέει τη γνώμη του για το ποιος θα ελέγχει το παρόν μας. Στις 11 Ιουλίου πρόβλεψε ότι το μέλλον δεν είναι τόσο μακριά και μπορεί ακόμα και να ζούμε ήδη σε... Λέει, I mean the percentage of intelligence that is biological. Η μία από αυτές. Καλά, και... εγώ το αγγλικό το μιλάω πάρα πολύ καλά, εντάξει, εντάξει, όχι πλάκα. Ναι. Οι υπολογιστές λοιπόν όχι μόνο θα ελέγχουν το μέλλον μας, αλλά το κάνουν ήδη σήμερα. Είχε αναφέρει στις 11 Ιουλίου του 24 και σε αντιτύπισμα στο λογαριασμό του. Το Μάιο, ο δισεκατομμυριούχος πρόβλεψε σε συνέδριο ότι η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως είπαμε, θα ξεπεράσει την ανθρώπινη και στα τέλη Ιουνίου έκανε μια εκπληκτική πρόβλεψη για χρήση κινητών τηλεφώνων, αυτό το είδαμε, και υποστήριξε ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν καν κινητά τηλέφωνα, αλλά Neuralinks. Και αναφέρθηκε στο εμφύτευμα εγκεφάλου που στοχεύει να βοηθήσει παράλυτους τις προθέσεις τους γύρω από τη διανοητική δραστηριότητα κλπ. Και υπό αυτή την έννοια αξίζει να αναφερθεί ότι τον Ιανουάριο ο Μάσκ ανακοίνωσε ότι ο πρώτος άνθρωπος έλαβε αυτό το εμφύτευμα της Neuralink, που δείχνει υποσχόμενη ανίχνευση νευρονικής ακίδας κλπ. Άλλο θέμα. Αποκάλυψε λοιπόν το 22, είχε αποκαλύψει είχε κάνει την αποκάλυψη για την παρουσίαση του ανθρωποειδούς ρομπότ της Τέσλα. Ναι. Και είχε πει ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους στη γραμμή παραγωγής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτά τα είχε πει το 22 με μια εικόνα
ρομποτικών χεριών που σχηματίζουν καρδιά. Μία ημέρα που διάλεξε, ήταν εγγένεια του εργοστασίου της Τέσλα Μπέρλιν, στη Γερμανία, και ήταν η μέρα που επέλεξε για το Τέσλα μπότου να το παρουσιάσει στην κοινωνία. Ήταν ένα λειτουργικό πρωτότυπο του ανθρωποειδούς ρομπότ. Το παρουσίασε για πρώτη φορά τη δημιουργία του ρομπότ, την ανακοίνωσε την ημέρα της τεχνητής νοημοσύνης της Τέσλα πέρσι, 21, ναι, το 21 την ανακοίνωσε, και τέλος πάντων είχε πει ότι αυτά τα ρομπότ θα έχουν ύψος 1,72 μέτρα, ζυγίζουν περίπου 57 κιλά, μπορούν να μεταφέρουν έως και 20 κιλά φορτίου και κινούνται με μέση ταχύτητα 8 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ναι. Είναι το ρομπότ Tesla, θα είναι εύχρηστο, εξοπλισμένο με όπλα σε επίπεδο ανθρώπου, κάμερες autopilot στο σημείο που αντιστοιχεί στα μάτια, και θα έχει έναν υπολογιστή αυτοοδηγούμενο εντελώς πλήρως που θα χρησιμοποιήσει εγκέφαλος. Ισχυρίστηκε ότι το Optimus, όπως έχει ονομαστεί το ρομπότ, μπορεί να αντικαταστήσει εργαζόμενους στη γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και αναμένεται ότι μελλοντικές εκδόσεις του ρομπότ μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως βοηθοί στο σπίτι, φροντιστές ηλικιωμένων, ακόμη και ως ρομαντικοί σύντροφοι. Δήλωσε λοιπόν ότι το πρόγραμμα ανθρωποειδών ρομπότ μπορεί να γίνει προτεραιότητα για την εταιρεία του, καθώς πιστεύει ότι η επιχείρηση ρομπότ γίνεται μεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η Tesla είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη εταιρεία ρομποτικής στον κόσμο, επειδή τα αυτοκίνητά μας είναι ρομπότ ημιαισθανόμενα, με ρόδες, είπε ο εκατομμυριούχος την μέρα της γιορτής AI. Και είναι λογικό να τα δώσουμε ένα ανθρωποειδές σχήμα, σημείωσε. Ωστόσο, καμιά εταιρεία στον κόσμο δεν είναι κοντά στο να μπορέσει να φτιάξει ένα ρομπότ με την ίδια κινητικότητα και επιδεξιότητα όπως ένας άνθρωπος, ανέφερε. Ακόμη και η Boston Dynamics, η οποία κατασκευάζει ένα από τα πιο προηγμένα δίποδα ρομπότ στον κόσμο, λέει ότι το ρομπότ Atlas είναι απλά μία ερευνητική πλατφόρμα και όχι καταναλωτικό προϊόν, καθώς ο Atlas συνεχίζει να σκοντάφτει και να πέφτει συχνά, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνει πάνω του πάνω από μία δεκαετία δουλειάς. Ναι. Το ουσιαστικό τώρα είναι ότι η αντίδραση του Σάλα, η οποία είναι εξαιρετική. Βέβαια έχει δώσει πάρα πολλά θέματα και ούτε Δηλαδή προλαβαίνω να τα ανοίξω σε όλα δηλαδή. αυτά που λέει ο Έλλον Μάσκ σε σχέση με τα ρομπότ, απάντησε ο Σάλα της εξωπολιτικής, ε. Ναι. Μάλιστα. Αλλά κάνει και άλλα. Δηλαδή, σήμερα, και αυτό κάθισα και έβλεπα και δεν μπόρεσα να ασχοληθώ, έβγαλε το, θυμάστε που είχαμε δώσει το θέμα αυτό, ότι η Καθολική Εκκλησία διέταξε να σφραγιστούν οι είσοδοι, αυτοί οι Αυτό που υπόγειοι. κάναμε τις προάλλες για την βασιλική οικογένεια και την καθολική εκκλησία, να μην υπάρχει επαφή με τον υποχθόνιο κόσμο που είπαν. Λοιπόν, τώρα σήμερα έχει δώσει ένα εξαιρετικό βίντεο όπου αποκαλύπτονται αυτά τα έγγραφα, τα οποία φυλάσσονται έτσι στην Βιέννη, στα βασιλικά αρχεία. Λέει, το βίντεο παρουσιάζει ιστορικά δεδομένα που επιφανειακά η ανθρωπότητα εμπορευόταν ανοιχτά με πολιτισμούς της εσωτερικής γης, με τους crypto-terrestrials για αιώνες, μέχρι που οι μαζικές θεάσεις UFO το 1500 οδήγησαν στην Καθολική Εκκλησία να διατάξει να διακοπεί όλο το εμπόριο και επικοινωνίες, να σφραγιστούν οι είσοδοι. Και σε αυτό το βίντεο έτσι, σας έχω στείλει μερικές φωτό, έχω κι άλλες όμως. Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί δίνει αυτά τα έγγραφα, τα πρωτότυπα. Αυτά που λέτε τώρα έχουν σχέση με την ανακάλυψη την αρχαιολογική στην Ιταλία ή όχι, όχι. Ποιο, με, την. Αυτά που λέτε για τον υποχθόνιο κόσμο και τα όσα λέει η Καθολική Εκκλησία και η Βασιλική Οικογένεια της Αγγλίας. Όχι, δεν είναι με την αρχαιολογία. Ναι.
Δεν έχουν καμία Όχι, σχέση. Ναι. όχι, Εντάξει. όχι, όχι, άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Αυτά είναι σημερινά, επιβεβαιώνουν αυτή την εκπομπή, τα στοιχεία που δώσαμε στην εκπομπή, Ναι. με αποδεικτικά στοιχεία, με έγγραφα, που είναι Ναι. απίθανο. Ναι. Έκαναν, λέει, πάρα πολλά χρόνια πολλά να αποκτήσουν αυτή την κρίσιμη πληροφορία, αυτά τα έγγραφα που φυλάσσονται σε αυτά τα αρχεία. Ναι. Που είχε διατάξει η Καθολική Εκκλησία να διακοπεί το εμπόριο και επικοινωνίες, να σφραγιστούν οι είσοδοι με αυτούς τους κρυπτοτερέστριαλς, και αναφέρει και την αποκάλυψη, το στίχους από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, που η 20, που λέει, περιγράφει τη σύλληψη του σατανά από ένα άγγελο που κατέβηκε από τον ουρανό κρατώντας το κλειδί της Αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα. Ο σατανάς που παρουσιάζεται ως ο δράκοντας και ο αρχαίος όφης δένεται για 1000 χρόνια και ρίχνεται στην Άβυσσο, η οποία σφραγίζεται ώστε να μην μπορέσει να πλανέψει τα έθνη μέχρι να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Και ότι αυτό το κείμενο το έκανε πράξη η Καθολική Εκκλησία, δηλαδή αυτό εφάρμοσε. Ναι. Ούτως ή άλλως αυτό έχει ξαναϋποθεί, ότι στο πλαίσιο αυτής της έρευνας για τον υποχθόνιο κόσμο και τις παραδόσεις των αρχαίων, η Αποκάλυψη έρχεται και κουμπώνει με αυτά που αναφέρει. Και εκείνο το εδάφιο που λέει για τον Άγγελο Κυρίου που θα λάβει κλειδί, που θα ξεκλειδώσει το φρέαρ της Αβύσσου και από εκεί θα βγουν κάτι σκορπιοί και τέρατα. Έτσι λέει η Αποκάλυψη. Πάντως είναι συγκλονιστικό που δίνονται στη δημοσιότητα. Βέβαια είναι αποσπάσματα από τα βιβλία Henry Coors. Τα βιβλία είναι διατυπωμένα σε βιβλία. Τα έγγραφα αυτά, τα πρωτότυπα, τα οποία αποδεικνύουν, έτσι δεν υπάρχει πλέον αμφισβήτηση. Ναι. Επίσης, τι πρώτα να πούμε, αναφέρεται και για το σχέδιο της Κίνας για τον Διεθνής Ελληνιακό Ερευνητικό Σταθμό. Να μπούμε όμως λίγο να απαντήσουμε για τα... Τι, πώς ανταποκρίθηκε στον Elon Musk Ναι. για τα ρομπότ, που είναι πάρα πολύ σημαντική η Τι είπε αντίδρασή λοιπόν του. ο Μίκαελ Σάλα για τον Elon Musk, ναι. Κάνει ένα τιτίβισμα και λέει, θα ήταν τόσο πρόθυμος ο Elon Musk να παράγει μαζικά άνθρωπο ή ρομπότ, αν ήξερε πώς θεωρούνται οι μορφές ζωής, πώς τις βλέπει τις μορφές ζωής AI, πώς τις βλέπουν οι εξωγήινοι πολιτισμοί στο γαλαξία μας. Και αναφέρεται στην υπόθεση Amicizia Friendship στην Ιταλία. Τι είναι αυτό? Από τεχνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, μεγάλο, που Τι είναι αυτό χρειάζεται το θέμα υπόθεση. Στην Ιταλία? Η υπόθεση Amicizia Friendship στην Ιταλία από το 1956 έως το 1978 Ναι. περιλάμβανε ανθρώπους, ανθρωποειδή εξωγήινους. Α, ναι, και νομίζω έχω καταλάβει για ποιο λέτε. Το είχα κάνει παλιά εκπομπή στον κώδικα. Ναι, θα πρέπει, γιατί το είχα έχει κάνει το 2013 συγκλονίσει. Κάπου εκεί, ναι. Για κάποιες Έχω και... εμφανίσεις ανθρωποειδών στην Ιταλία, ναι. Και έχω αυτή τη στιγμή, έχω βρει πρωτότυπα, δηλαδή δεν μπορεί να τα βρεις εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Σας δώσω και κάποια βίντεο. Τα έχουν σβήσει κιόλας όλα τα στοιχεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, που δίνει στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Στην Ιταλία από το 56 έως το 1956 έως 1978 περιλάμβανε ανθρωποειδή που κυνηγούνταν από συνθετικούς, από ρομποτοειδή ητή, που είχαν φτιάξει με τρόπο που αντιχούσε τη σειρά Battlestar της Galactica. Galactica, έτσι είναι γνωστή σειρά Battlestar Galactica. Μια από τις συνέπειες της συγκάλυψης του ητή είναι ότι δεν γνωρίζουμε την ιστορία του γαλαξία μας και τον κίνδυνο της ζωής από την AI. Η Τέσλα θα παράγει ανθρωποειδή ρομπότ του χρόνου, είχε δηλώσει ο Μάσκ. Έτσι, και απάντησε ο Σάλα, δηλαδή αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Η ιστορία λοιπόν αυτή, ντοκιμαντέρ της μαζικής επαφής στην Ιταλία, φιλία στην Ιταλία, δίρκησε πάνω από 20 χρόνια, ξεκίνησε τη δεκαετία του 50. Σε αυτήν την εκπληκτική ιστορία, μια ομάδα εξωγήινων είχε άμεση επαφή με πολλούς γήινους στην περιοχή Πεσκάρα της Ιταλίας, και το έργο ονομάστηκε Φιλία, και οι γήινοι επισκέφτηκαν ακόμη και τις βάσεις τους και στο UFO.
υπόθεση αυτή έτσι φρέτησε η πλευρά μισήσια στην Ιταλία. Δεν ξέρω, καλά κάποια στιγμή θα σας περάσω το βίντεο, το οποίο δεν ξέρω αν μπορείτε να το να παίξει εδώ τώρα, να το πάρετε και να το δώσετε στην οθόνη. Σε αυτή λοιπόν την εκπληκτική ιστορία, μια ομάδα αυτή εξωγήινων είχε επαφή με γήινους στην περιοχή Πεσκάρα. Είναι μια υπόθεση από τις πιο ενδιαφέρουσες και συζητημένες στον χώρο της ουφολογίας. Είναι μια σειρά από γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ιταλία από το 56 έως το 78. Μια ομάδα ανθρώπων περιγράφει την επαφή της με υποτιθέμενους εξωγήινους με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αυτοί οι εξωγήινοι ζούσαν σε υπόγειες βάσεις, είχαν επαφές με διάφορους ανθρώπους που συμπεριλάμβαναν επιστήμονες και δημοσιογράφους. Η ιστορία αναφέρει επίσης μια σύγκρουση με μια άλλη φυλή εξωγήινων, τους Κόντραρι, που φέρεται να οδήγησε στην αναχώρηση των W56 από τη Γη. Παρά την έλλειψη αποδείξεων και την αμφισβήτηση από την επιστημονική κοινότητα, η υπόθεση αμυσίζει μένει συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία για τις ανθρώπινες αναζήτησης για εξωγήινη ζωή. Έχει δηλαδή, υπάρχουν πολλά στοιχεία. Ξεκίνησε, είπαμε, από το 1956, κατέληξε σε σειρά από γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο Mass Contact, μαζικές θεάσεις, μαζικές επαφές, του Στέφανο Πρέσια. Ναι. Οι εξωγήινοι είχαν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ζούσαν σε υπόγειες βάσεις στην Ιταλία, δημιουργούσαν επαφές και εμπόριο με διάφορους ανθρώπους. Και αναφέρεται μια σύγκρουση, ήταν σε διαμάχη με μια άλλη φυλή εξωγήινων, τους Κόντραρι, που οδήγησε στην αναχώρηση των W56 από τη Γη το 1978. Οι W, μια ομάδα υποτιθέμενων εξωγήινων που εμπλέκονται στην υπόθεση αμυσίδια, φέρονται να είχαν επαφή με ανθρώπους στην Ιταλία από το 56 έως το 78. Αυτοί οι εξωγήινοι ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονταν σε δική τους κοσμική μάχη ενάντια σε άλλες εξωγήινες φυλές, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να προστατεύσουν τη Γη από μια φυλή που δημιουργήθηκε μέσω αποτυχημένου πειράματος. Στόχος τους ήταν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να ξεπεράσει την τάση της για βία και αυτοκαταστροφή και ζητούσαν πόρους όπως στρόντιο, νητρικό βάριο και φρούτα, καθώς και οικονομική υποστήριξη από τις ανθρώπινες επαφές τους. Η υπόθεση έτσι είναι από τα πιο συζητημένα και ανεξιχνίαστα μυστήρια στον χώρο. Υπάρχουν βέβαια, παρά τα δημοσιευμένα έγγραφα και τις μαρτυρίες και το βίντεο, που δύσκολα βρίσκονται, υπάρχουν και αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις προθέσεις αυτών των όντων, γιατί η έλλειψη συγκεκριμένων αποδείξεων καθιστά την υπόθεση ανοιχτό πεδίο για θεωρίες και εικασίες, και έτσι μέχρι σήμερα η ιστορία προκαλεί περιέργεια και εμπνέει μόνο νέες γενιές ερευνητών για να ψάχνουν το θέμα αυτό. Ισχυρίστηκε λοιπόν, η υπόθεση αμυσίδια ξεκίνησε όταν μια ομάδα ανθρώπων ισχυρίστηκε ότι είχε επαφές με φιλικά προσκύμενα εξωγήινα όντα, τα οποία ονομάστηκαν W56. Αυτά τα όντα προσέφεραν προηγμένες γνώσεις και τεχνολογία, ενώ ζητούσαν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν μια εχθρική φυλή εξωγήινων. Η ιστορία προκάλεσε ενδιαφέρον, μένει ανεξιχνίαστη. Υπάρχουν πολλές αναφορές για ανεξήγητα αεροφαινόμενα και υποθέσεις που μοιάζουν με την υπόθεση αμυσίδια από τις αρχαίες εποχές μέχρι σήμερα. Οι ιστορίες για αναγνωρίσιμα αντικείμενα και επαφές έχουν καταγραφεί σε διάφορα μέρη του πλανήτη, όπως το περιστατικό Πασκάγκουλα του 1971, όπου δύο ψαράδες φέρεται να απήχθησαν από εξωγήινους, η υπόθεση Τρέιβις Βάλτον, Τρέιβις Γουόλτον το 1978, όπου εξαφανίστηκε ένας άνδρας για 5 μέρες, και μοιάζουν αυτά με τα στοιχεία της αμυσίζια. Η αντίληψη λοιπόν για τα W56 και την υπόθεση αμυσίζια είναι πολυδιάστατη, ποικίλει ανάλογα με το πολιτισμικό και επιστημονικό πλαίσιο. Η ιστορία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση εξωγήινης επαφής, για άλλους είναι βέβαια αστικός μύθος. Και οι αποδείξεις που έχουν παρατηρηθεί είναι κυρίως μαρτυρίες από εμπλεκόμενους ανθρώπους και διάφορα έγγραφα που φέρονται να σχετίζονται με τα γεγονότα.
Υπάρχουν πολλές αναφορές και ιστορίες, κρυμμένα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, αντικείμενα και τεχνολογία που αποδεικνύουν την ύπαρξη των W56. Η αντίληψη έτσι, για αυτά είναι ποικίλη και η ιδέα αυτή των εξωγήινων που κυνηγούνται από συνθετικούς, έτσι, από εξωγήινους, από ρομποτοειδή όντα δηλαδή, εξωγήινα, είναι θέμα που έχει εξερευνηθεί σε διάφορες επιστημονικές φαντασίες, όπως η σειρά που αναφέραμε, Battlestar Galactica. Ναι. Σε αυτή τη σειρά η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την απειλή των Cylons, συνθετικών όντων, που επαναστατούν ενάντια στους δημιουργούς τους. Το θέμα της σύγκρουσης μεταξύ οργανικών και συνθετικών ζώων αντιχεί βαθιά θέματα όπως τεχνολογική πρόοδος, ηθική της δημιουργίας ζωής και συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι ιστορίες προκαλούν συχνά συζητήσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας και την αλληλεπίδραση με την τεχνολογία. Πολλές επιστημονικές φαντασίες εξερεύνησαν την ιδέα των εξωγήινων και συνθετικών όντων, έχουν προσφέρει πληθώρα σειρών και ταινιών που αναδεικνύουν τις πτυχές του θέματος, από την κλασική σειρά Star Trek με τις αναρρύθμιτες παραλλαγές μέχρι τη Westworld που εξετάζει την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα της σύγκρουσης οργανικής και συστατικής ζωής παραμένει επίκαιρο και προκαλεί συζητήσεις. Στον κόσμο της τηλεόρασης κινηματογράφου, η δυστοπία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί δημοφιλές θέμα. Σειρές όπως το Black Mirror εξερευνούν σκοτεινές πτυχές τεχνολογίας, ενώ το Westworld αναδεικνύει τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Ταινίες όπως το Ex Machina, το Her, προσφέρουν επίσης στοχαστικές ματιές στις συνέπειες αλληλεπίδρασης ανθρώπων με προηγμένα AI συστήματα. Ναι. Και κάνει αναφορά ο Σάλλας σε όλο αυτό το θέμα. Αλλά είναι τα στοιχεία έτσι για αυτή την υπόθεση είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν. Έχουμε βρει βέβαια, γι' αυτό και το αναφέρουμε, γιατί πατάει το θέμα. Η υπόθεση αμυσίζεια φιλίας έτσι, στην Ιταλία από το 56 έως το 78. Δεν ξέρω, θέλετε να περάσω το βίντεο να το δείξετε. Αυτό το βίντεο είναι στο YouTube. Ναι, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτό. Στείλτε το μου να το κατεβάσω να το δείξουμε. Είναι δύσκολο και... Εντάξει, αν δεν γίνεται αυτό. Ακόμα και για την εκπομπή δεν ξέρω αν... Εντάξει, αφήστε το, δεν το δείχνουμε. Λοιπόν, το πέρασα λίγο στο Facebook. Εντάξει. Το είδατε, ναι. Δεν το είδα, στο Facebook που σε μένα. Στον κώδικα μυστηρίων. Να το πάω αλλού, το πάω στο άλλο, ναι, το κόκκινο. Ναι. Κρατήστε το αυτό γιατί δεν ωραία, είναι εύκολο να βρεις. Βάλω τώρα. Α, είναι μεγάλο, δεν μπορώ να το κατεβάσω τώρα αυτό. Αυτό είναι ένα 17. Είναι πολύ δύσκολο, δυσέβρετο αυτό το βίντεο πάντως. Δηλαδή αν προσπαθήσετε να το βρείτε... Και μιλάει για αυτή την ιστορία στην Ιταλία. Ναι. Ναι, δίνει στοιχεία. Είναι σχεδόν μοναδικό αυτό. Ναι. Τώρα... Εκτός από αυτό, αυτές είναι οι αντιρρήσεις τέλος πάντων. Θα δώσω το link εδώ στους φίλους στο chat. Θα πάρω το link αυτό. Ναι. Θα το βάλω εδώ στο chat τώρα όσοι ενδιαφέρονται το δούνε. Και ας ψάξουμε αυτό το ωραία, θέμα. Αυτό γιατί... Το link που σας δίνω τώρα, φίλες και φίλοι, έχει σχέση με αυτή τη συγκλονιστική ιστορία από την Ιταλία για την οποία μας μιλάει η κυρία Σαλαμανούδη. Κυρία Σαλαμανούδη, αυτό ξέρουμε όμως αν είναι απάτη στην Ιταλία. Γιατί σας είχα πει, είχα κάνει μια εκπομπή απάτη, παλιά. Πώς... Είχα κάνει και εγώ πώς... παλιά μια εκπομπή για το θέμα αυτό στον κώδικα τα πρώτα χρόνια. Τώρα πλέον έχουμε, υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή πια το έχουμε ψάξει εξονυχιστικά, δεν είναι βλέπω μια ακτίνα φωτός και λοιπά και υποθέτω ναι, και κάνω κατάλαβα. Εικασίες. Πλέον έχουμε έγγραφα, έχουμε συναλλαγές ανθρώπων με διάφορα, πώς το λένε, είδη, αλλοειδή, πώς τα λένε. Ναι, αλλοειδή, aliens. Είδη. Ναι.
διαφορετικά όντα, τα οποία είναι φιλικά όμως προς τον άνθρωπο. Υπάρχουν αυτές οι, αναφέρει πάλι αυτές τις διαμάχες που έχουν με συνθετικά όντα που Το δημιουργήθηκαν βίντεο από είναι ρωσικό, πειράματα. αλλά το περιστατικό αφορά, είναι στην Ιταλία. Ναι. Επομένως όλα αυτά δένουν, γι' αυτό τα αναφέρω έτσι Μάλιστα. μαζί. Όλα αυτά δένουν τα πράγματα. Μάλιστα. Πλέον ξεκαθαρίζει, δηλαδή αρχίσουμε και έχουμε ίχνη από όλα όσα λέμε. Υπάρχουν στοιχεία πλέον, δεν έχουν ψάξει μέσα στα αυτά στα αρχεία τα βασιλικά, έχουν βρει αυτά τα έγγραφα που υπάρχουν συναλλαγές με αυτά τα αλλοειδιόντα, τα εξωγήινα, τα οποία είναι φιλικά προς τον άνθρωπο, εξηγούνε τι ακριβώς γινόταν, ήθελαν να βοηθηθούν από τους ανθρώπους, αντάλλαγμα τους πρόσφερα γνώση, αντιμετώπισαν κάποια άλλα όντα συνθετικά τα οποία έγιναν κατά λάθος από πείραμα. Και γι' αυτό ακριβώς κάνει αυτή την περίεργη αναφορά σε αυτό το θέμα ο Σάλα. Έτσι δεν είναι τυχαίο που κάνει αναφορά σε αυτό το θέμα. Είναι λίγο δύσκολο να τα μεταφέρω τώρα στην εκπομπή. Μάλιστα. Επίσης μιλάει, κάνει, αντιδράει, γενικά αντιδράει έτσι, για σε όλα αυτά. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Αναφέρει επίσης το σχέδιο, για το σχέδιο της Κίνας να επεκτείνει την πρωτοβουλία του Διεθνούς Σεληνιακού Ερευνητικού Σταθμού σε 50 χώρες και σε αυτό να το αναφέρω ή να μπούμε στο άλλο θέμα, δεν ξέρω. Και αυτό είναι Λοιπόν, σε σημαντικό. 5 λεπτά πρέπει να κλείσουμε, γιατί 10:30 πρέπει να πάω στον Κουντούρι εντωμεταξύ για το θέμα της Eurovision. Λέω, θα μου πεις Eurovision, Ολυμπιακοί Αγώνες, ναι, ένα και ταυτό. Σε 5 λεπτά δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει, θα πάμε αύριο σε μια εκπομπή ή από εβδομάδα. Ναι, Λοιπόν, 5 λεπτά ακόμη, τι θα πούμε. αυτό το καλύτερα να το αναλύσουμε πιο ήρεμα, Ωραία, τότε το να θέμα κλείσουμε εδώ. αρχαιολογικό. Να πούμε λίγο για την αντίδραση του Σάλα για το σχέδιο της Κίνας να επεκτείνει την πρωτοβουλία του Διεθνούς Σεληνιακού Ερευνητικού Σταθμού σε 50 χώρες, κυρίως από τον Παγκόσμιο Νότο. Λέει, αναφέρει ότι είναι σημάδι ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο όπου το διάστημα θα γίνει αμφισβητούμενος τομέας και όχι ευκαιρία συνεργασίας από μεγάλες διαστημικές δυνάμεις. Εξωγήινοι πολιτισμοί θα μπερδευτούν, δηλαδή τέλος πάντων, εξωγήινοι πολιτισμοί που παρακολουθούν τον πλανήτη θα μπερδευτούν που επιλέγουμε τον δρόμο του ανταγωνισμού και όχι τη συνεργασία σε μια εποχή όπου οι προηγμένες τεχνολογίες όπλων και η AI μπορούν γρήγορα να οδηγήσουν σε παγκόσμια καταστροφή, καθώς η Κίνα θέλει 50 χώρες να εμπλακούν στη βάση του ILRS, του Διεθνούς Σεληνιακού Ερευνητικού Σταθμού. Μάλιστα. Είναι σχεδιάζει να επεκτείνει την πρωτοβουλία της για να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία στην εξερεύνηση της σελήνης, να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία, να μοιραστεί γνώσεις, υποτίθεται, με επιτεύγματα της ελληνικής εξερεύνησης. Κίνα και Ρωσία έχουν συμφωνήσει σε ένα κοινό οδικό δίκτυο για την ανάπτυξη, χάρτη του, για την ανάπτυξη του έργου. Ανοίγει το δρόμο για διεθνή συνεργασία. Η Τουρκία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή. Μέχρι στιγμή στον σταθμό αυτό το διεθνή υπό την επικεφαλής υπό την ηγεσία Κίνας-Ρωσίας, συμμετέχουν Σερβία, Νικαράγουα, Ταϊλάνδη, Βενεζουέλα, Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος και η Τουρκία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η Κίνα έχει συνάψει συμφωνίες με περισσότερες από 10 χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ των χωρών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η Γαλλία, Ιταλία, Πακιστάν, λοιπά, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ευτυχώς θέλει να συνεργαστεί. Βέβαια, το αντίπαλο, το μέτωπο θα δημιουργηθεί με τις συμφωνίες με τις χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες Άρτεμις. Η Κίνα δεν είναι μέρος των συμφωνιών. Η δική της προσέγγιση φαίνεται να επιδιώκει παρόμοια πολυμερή συνεργασία στο διαστημικό πεδίο. Δηλαδή, έχουμε πλέον δύο μέτωπα, δύο φορείς έτσι, δεν είναι ενιαία. Και έχουμε τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Άρτεμις της NASA, 8 χώρες, ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που επίσης θέλουν να κάνουν ανάπτυξη ελληνικών βάσεων. Ναι.
Οπότε θα πρέπει να υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες ή διαφωνίες, καθώς πλέον θα υπάρχουν χωριστές βάσεις εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε, κυρία Σαλαμανούδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα απόψινά στοιχεία. Ήταν συγκλονιστικά τα όσα μας μεταφέρατε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πολύ Πατή. σημαντικά και άγνωστα στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια τώρα όλοι ασχολούνται με τον Μακρόν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, καλό είναι να ασχολείσαι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά αυτά που είδαμε χθες ήταν απίστευτα. Λοιπόν, τα λέμε ξανά. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη δεύτερη ζωντανή εκπομπή και σε λίγο θα περάσουμε στην τρίτη, όπου θα μιλήσουμε για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτά τα απίστευτα και πώς θα τα χαρακτηρίσει κανείς, Eurovisionίστικα που έγιναν χθες. Θα δούμε πολλά με τον Γιάννη τον Κουντούρη. Θα συνδεθούμε, θα μας πει πάρα πολλά και για την τελετή έναρξη και την τελετή λήξης σε σχέση με τα Ιλουμινατίστικα και όλα αυτά που είδαμε. Και τα λέμε σε λίγο, θέλετε ακολουθείτε, να είστε καλά. Το τέταρτο ζωντανό που αφορά στην Ικαρία, μας έστειλαν φίλοι ότι κάτι περίεργο έχει εμφανιστεί στην Ικαρία στον ουρανό. Σαν οπτασίες, σαν άγγελοι, κάτι τέτοια περίεργα στον ουρανό. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Κάποια site ελληνικά νομίζω το έδειξαν το θέμα. Θα το δούμε αύριο αυτό το θέμα. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιο καλεσμένο. Θα το δούμε γενικότερα αύριο. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο με τον Γιάννη τον Κουντούρη.